Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Ζήση, διότι καταλαβαίνετε ότι ε, την Παρασκευή πια, μετά το Πάσχα, δεν είναι εκεί η δεύτερη μέρα, δεν είναι εκεί η τρίτη. Ε, όχι, σας άφησα λίγο χρονικό περιθώριο. Μπορούμε έτσι. να μιλήσουμε για το τι θα κάνουμε, γιατί κάποιοι κάνανε υπερφαγία. Λογικό είναι, εντάξει, όλε αυτέ οι μέρε του γιορτών Γιατί είναι βρε λογικό, είναι λογικό, δεν έκανες έκανε και εσύ υπερφαγία. ανάρτηση ότι γύρισε. Χιουμοριστικά το έβαλε. Το, το κατάλαβα. <Χυμωριστικά> Εγώ πάντα χάνω. Και το Πάσχα mm. και τα Χριστούγεννα. Α, αυτό είναι καλό. Ζυγίζουμε και είμαι πάντα κάτω. Αυτό είναι πολύ θετικό, πολύ καλό. Πολύ Ο είμαι ανισόδοξο. σω είστε είμαι. η εξαίρεση. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> λοιπόν, πάμε γρήγορα. Να δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τι, τι να μην κάνουμε. δεν πρέπει να κάνουμε. Έτσι, Δεν θα πρέπει να μα πιάσει πανικό. Δεν θα πρέπει να καταφύγουμε σε πολύ αυστηρέ μονοφαγικέ, υπερπρωτεϊνικές χημικέ δίαιτε αδυνατίσματο. Γιατί αυτέ θα μα δώσουν ένα πρόσκαιρο αποτέλεσμα. Παρ' αυτά, το αποτέλεσμα αυτό δεν θα είναι μόνιμο. Δεν θα είναι διατηρήσιμο. Δεν θα πρέπει να καταφύγουμε σε συμπληρώματα δυνατίσματο και χάπια δυνατίσματο. Γιατί όλα αυτά. Συστήνονται μετά με ισορροπημένη διατροφή καθώ και με φυσική ε, σωματική δραστηριότητα. Και φυσικά, καλό είναι να μην καταφύγουμε σε υποκατάστατα γεύματο, μπορεί να μα βοηθήσουν να χάσουμε βάρο, δεν θα μα μάθουν όμω να φάμε σωστά, να τρώμε σωστά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το βάρο το οποίο έχουμε χάσει. Ωραία. Πάμε να δούμε τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε λοιπόν, έτσι. τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα πρέπει να μα πιάνει πανικό, θα πρέπει να. Α, ακολουθήσουμε ε, να επιστρέψουμε στι παλιέ μα ισορροπημένες συνήθειε και με αυτόν τον τρόπο θα χαθούν τα κιλά. Φυσικά χρειάζονται μικρά και συχνά γεύματα τα οποία τακτοκμείνουν. Μα παιδί μου, είναι φοβερό. Ακούω ανθρώπου να λένε mm -hmm. που είναι και με τα παραπάνω του κιλά του και λέει Δεν τρώ πρωινό, τρώω ξέρω εγώ στι τρεις, το βράδυ δεν τρώω. Μα άμα mm -hmm. στι 3 τρώ για να καλύψει τα τέσσερα πέντε φορέ την ημέρα, mm -hmm. δεν φαω πέντε φορε την ημερα δεν μπορω να λειτουργήσω δηλαδή, yeah. έχω εκνευρισμό. Πολά. Γιατί τα επίπεδα τη γλυκόζη δεν είναι σταθερά. Με τα μικρά και συχνά γεύματα έχουμε, δεν έχουμε απότομε αυξομοιώσει του ζαχάρου και τη ινσουλίνης, το οποίο σημαίνει απότομε εκρήξει πείνα. Επομένω, μπορούμε να καλυφθούμε πολύ άνετα και ενεργειακά με αυτέ τι ε, τις επιλογέ. Φυσικά, προτιμούμε φρούτα και λιχαν, λαχανικά, το οποίο είναι πλούσια σε φυτικέ ίνε, οι οποίε προκαλούν κορεσμό στο στομάχι. Το, το, μάχος, ψάρι, το, το ψάρι οπωσδήποτε δύο φορέ την εβδομάδα. Το έχω, okay. ελαιόλαδο, φυσικά ελαιόλαδο το φαγητό μα μαγειρεμένο, αλλά με μέτρο όμω, δηλαδή δύο μέχρι τέσσερι κουταλιέ τη σούπα αρκούν κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Ε, το κόκκινο κρέα φάγαμε αρκετά. Καλό είναι μία φορά ε, στις στι 10 μέρε. Είσαι περίπου, καλά. σου λέει ο άλλο, είναι... έκανα πέντε μέρε νηστεία νηστεί εγώ μες στη μεγάλη εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει να αυτό. Έτσι, έτσι ακριβώ. Και φυσικά η τελευταία μα συμβουλή είναι να αποφύγουμε τα κορεσμένα και τα τρανς λιπαρά οξέα, τα οποία είναι ιδιαίτερα βλεβερά για το καρδιαγγειακό σύστημα. Πάμε και στην τελευταία μα κάρτα. Πώ θα ξεφουσκώσουμε. Λοιπόν. Αυτό που απασχολεί του περισσότερου, τι γίνεται όταν νιώθουμε έτσι πρίξιμο, δυσπεψία, πώ θα ξεφουσκώσουμε. Πρώτα απ' όλα αποφεύγουμε το πολύ αλάτι και πίνουμε ταυτόχρονα πολύ νερό, έτσι ώστε να γίνει αυτή η ανακύκλωση των υγρών μέσα στον οργανισμό και να μπορέσουμε να έχουμε έτσι αρκετή διούρηση. Καταναλώνουμε χαμομήλι το οποίο έχει και αυτό διουρητική δράση. Άρα και το τσάι είναι okay. uh, οκ. το τσάι πω. του βουνού. Όχι. Το τσάι του βουνού και το πράσινο το τσάι. Με εγώ πολλά mm. που έχει και τσάι του βουνού, αυτό που έχει κάνει τη δουλειά και του πολύ και είναι πολύ πλήρε αντιοξυδωτικά, okay. κάνει πολύ καλά τη δουλειά. εγώ το πίνω και... όλο τον χρόνο αυτό. Αλλά... Πολύ καλό. Και φυσικά ένα τρίτο πάντων είναι να μειώσουμε λίγο του υδατάνθρακε, του κακού υδατάνθρακε και με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθούμε λίγο έτσι ώστε να ξεπριστούμε, να ξεφουσκώσουμε αμέσω μετά την πολυφαγία του Πάσχα. Σου παραγγέλνω για την επόμενη εβδομάδα θέμα, γιατί διάβαζα για αυτή τη Γαλλίδα δημοσιογράφο που έβγαλε τη ζάχαρη εντελώ και ένα χρόνο μετά μιλά για την εμπειρία τη. Ναι, πολύ ωραία. Το έχει διαβάσει φαντάζομαι κι εσύ. Οπότε την άλλη εβδομάδα μιλούμε μόνο για ζάχαρη. Επομένω, βέβαια, εννοείται. Να με πείσει <laughs> κάτι να κάνω για να την αφήσω <laughs> τη ζάχαρη πίσω μου. Νομίζω θα σε πείσω. Λοιπόν, πολύ καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.